Στην παρέα μας έχουμε τον κύριο Χάρη Τσιόκα, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, πρώην βουλευτής και μέλος του Οργανωτικού Γραφείου του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Τσιόκα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές. Εδώ από τα νησιά των Κυκλάδων, έτσι, από τα νησιά εδώ που σφίζουν, από ζωή αυτό το διάστημα. Πώς τα βλέπετε, κύριε Τσιόκα, τα πράγματα ενώπιση των εκλογών της Κυριακής? Νομίζω ότι είναι μια κρίσιμη αναμέτρηση, με την έννοια ότι στις δημοκρατίες ψηφίζουμε εμείς οι πολίτες, και το λέω αυτό από εμπειρία έτσι διαχρονική, ψηφίζουμε για να επηρεάσουμε και να κατευθύνουμε τις εξελίξεις. Γι' αυτό το λόγο η ψήφος μας σε αυτές τις εκλογές που γίνονται και με την ενισχυμένη αναλογική πρέπει να ενισχύσει τη δημοκρατία. Δεν χρειάζεται καμιά... πώς να το πω έτσι, όσο πιο απλά γίνεται για τον πολίτη, εν λευκό εξισιοδότηση σε κανέναν. Πρέπει να υπάρχει σίγουρα αναμέτρηση προγραμμάτων, και όποιο πρόγραμμα εγκρίνει ο ελληνικός λαός, να υπάρχει και αντίλογος που θα το ελέγχει. Γι' αυτό και είμαι ενάντια στη διάχυση της ψήφου σε μικρά κόμματα διαμαρτυρίας, που στο τέλος τέλος γίνονται δούριος ύπος για να υπηρετήσουν τις πολιτικές του μεγάλου κόμματος. Κύριε Τσιόκα, τα αποτελέσματα της 21ης Μαΐου θα επηρεάσουν το αποτέλεσμα των εκλογών της Κυριακής? Μπορεί να ανατραπεί το αποτέλεσμα της 21ης Μαΐου, όπως επιδιώκει ο ΣΥΡΙΖΑ φυσικά? Ναι. Θα σας πω το εξής απλό. Δεν υπάρχει εταιρεία δημοσκοπήσεων, αλλά και δεν υπάρχει σοβαρή μελέτη πανεπιστημιακή που να μην καταγράφει ότι 1.600.000 στις προηγούμενες εκλογές αποφάσισαν την τελευταία μέρα. Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος πήγε πάνω από την κάλπη και διαπραγματεύτηκε με το φόβο του τι με περιμένει την επόμενη μέρα. Και επειδή δεν πίστηκε για τα εναλλακτικά προγράμματα, κράτησε αυτή τη στάση που κράτησε. Τώρα όμως σε αυτή την περίοδο έγινε μια καλύτερη κουβέντα για τα προγράμματα. Φάνηκε ότι η Νέα Δημοκρατία υπηρετεί απόλυτα με τις πολιτικές της λίγους και ημέτερους. Γι' αυτό και έχει κλείσει την πόρτα στα 70 δις που θα διαχειριστεί από ευρωπαϊκά προγράμματα στη μεσαία τάξη, στους ξενοδόχους, στους εργαζόμενους κτλ. Όλοι αυτοί έχουν αποκλειστεί. Δεν έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στα ευρωπαϊκά προγράμματα. Άρα λοιπόν η ψήφος τους αυτήν την Κυριακή δεν είναι μια ψήφος απλώς εκχώρησης κάποιου δικαιώματος. Είναι μήνυμα. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει ανακατανομή. Το θέμα βέβαια είναι ότι ο κάθε πολίτης να το ζυγίσει όταν θα πάει στην κάλπη. Μάλιστα, μίλησατε για 70 δισεκατομμύρια και κάποιους που έχουν αποκλειστεί από αυτά. Και εμείς είμαστε νησιά, θέλουμε την νησιωτικότητα και θέλουμε να μας πείτε, ο ΣΥΡΙΖΑ, αν αύριο μεθαύριο θα ήταν κυβέρνηση της χώρας, τι θα έκανε για τα νησιά, για την νησιωτικότητα, πόσα χρήματα αυτό από αυτά θα έδινε στα νησιά των Κυκλάδων? Θα σας πω αυτό που το κρύβει η Νέα Δημοκρατία. Σε όλα τα ευρωπαϊκά προγράμματα, οι χώρες όπως είναι η Γερμανία, ακούστε, η Γερμανία, ναι, όπως είναι η Ισπανία, όπως είναι η Πορτογαλία, έχουν δεσμεύσει με νόμο το ποσοστό που θα πάρει κάθε περιφέρεια. Με νόμο. Ένα το κρατούμενο λοιπόν. Γιατί αρνείται αυτό να το κάνει η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ το θέλει να το κάνει? Πόσο % των πόρων από αυτά τα δις θα πάνε στην ελληνική περιφέρεια, άρα στην ιστορική έκφραση της χώρας που είναι και η κυρίαρχη, έτσι? Γιατί τάζησα, έκανα και νομάρχη στη Σάμο και ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει αυτό. Το πρώτο, βεβαίως. Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι το εξής. Για να μπει ένας ξενοδόχος ή ένας μικρομεσαίος ή ένας αγρότης που καθετοποιεί την παραγωγή του σε ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό, χρειάζεται ίδια συμμετοχή. Ποια ελληνική τράπεζα δίνει ποσοστό ίδια συμμετοχής σε Έλληνα που τους θεωρούν όλους υποχρεωμένους? Καμία. Τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ? Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό. Ναι, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν το εξής απλό. Ότι εγώ έχοντας το πακέτο των μετοχών της Εθνικής, την Εθνική Τράπεζα θα ζητήσω την αλλαγή της διοίκησης για να ανακατανέμει αυτή την πρόσβαση. Δεσμεύεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Το κάνει η Νέα Δημοκρατία? Όχι. Τρίτον, και το πιο σημαντικό είναι το εξής. Σε μια εποχή που οι τεχνολογίες μπαίνουν στη ζωή μας, δηλαδή ακόμα και παπούτσια να αγοράσουμε πλέον, μπαίνουμε στο ίντερνετ και τα ψάχνουμε. Ναι, ναι. Λοιπόν, μπορούμε να πούμε να βάλουμε αυτές τις εταιρείες τις ελληνικές να μπουν σε αυτές τις πλατφόρμες για να προωθούν τα δικά τους προϊόντα? Αυτό όμως προϋποθέτει αυτό που σας είπα, ίδια συμμετοχή. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ναι, εγώ θα σας το εγγυώμαι,
με την ίδρυση της κρατικής τράπεζας που θα δίνει τέτοιες μικροενισχύσεις για να μπουν στα τέτοια προγράμματα. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτά πρέπει να αλλάξουν. Άρα λοιπόν η ψήφος μας δεν είναι μια ψήφος τυχαία. Έχει να κάνει με τα επόμενα 4 χρόνια που θα ζήσουμε. Θα αφήσουμε λοιπόν τη Νέα Δημοκρατία ανεξέλεγκτη ή θα υπάρχει ένας ισχυρός πλέον αντίλογος που θα διεκδικεί ένα άλλο πρόγραμμα και θα μπορεί να το εφαρμόσει. Μάλιστα. Γι' αυτό και εγώ θέλω εδώ με αφορμή αυτό, αν πλατιάζω να με διακόπτετε. Όχι, όχι, μιλήστε ελεύθερα, έχω και εγώ τα ερωτήματά μου. Ναι, πέστε μας. Θέλω να πω το εξής, ότι αυτή την ώρα λοιπόν δεν είναι να ψηφίσουμε ένα οποιοδήποτε κόμμα. Ούτε είναι η ώρα του διμέτωπου, δηλαδή όλοι οι ίδιοι είστε, εγώ θέλω να μεγαλώσω τη δύναμη του κόμματός μου. Δεν είναι κομματική αναμέτρηση. Είναι σε ποια κατεύθυνση θα πάει η χώρα. Σε ποια κατεύθυνση θα πάει η χώρα. Και οι πολίτες και η παραγωγική βάση της χώρας. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, θα σας θυμίσω αυτό που έλεγε ο αείμνησος Ανδρέας Παπανδρέου όταν είχε τη ρότα του δημοκρατικού σοσιαλισμού και όχι της σοσιαλδημοκρατίας που σήμερα κάποιοι την επικαλούνται. Η σοσιαλδημοκρατία συνεργάζεται και με τη δεξιά. Δηλαδή στην ουσία είναι σαν ψηφίσεις Μητσοτάκη. Ναι. Ο Ανδρέας Παπανδρέου λέγει ένας είναι ο αντίπαλος. Όταν η πολιτική πειθαρχεί στην οικονομία και δεν επηρεάζει την οικονομία, τότε η πολιτική γίνεται υποχείριο των ολίγων. Αυτός λοιπόν ο κίνδυνος είναι μπροστά μας. Η πολιτική να γίνει υποχείριο των ολίγων, δηλαδή των ολιγαρχών. Μάλιστα. Τα δύο θέματα που καίνε τα νησιά μας, κύριε Τσιόκα, είναι η νησιωτικότητα, η νησιωτική πολιτική και η υγεία. Αυτά μονοπολούν το ενδιαφέρον στα νησιά των Κυκλάδων και έχουν την αγωνία της επόμενης ημέρας οι νησιώτες για αυτά τα δύο μεγάλα θέματα, για την υγεία κυρίως και για τις νησιωτικές πολιτικές που θα εφαρμοστούν. Έχετε πάρα πολύ δίκιο και δυστυχώς διάβασα στα social media την εγκατάλειψη που έχετε στα χειρουργεία. Ναι, ναι. Λοιπόν, είναι ντροπή σε ένα νομό στην ουσία και σε ένα νησί στην ουσία που παίρνει εισόδημα στη χώρα, διευρύνει την παραγωγική βάση της χώρας, να μην έχουμε την ευαισθησία προκειμένου να είναι επαρκώς στελεχωμένη η υγεία, γιατί αυτό είναι κριτήριο για να κάνει κανείς τουρισμό. Λοιπόν, αυτό τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Λέει ο ΣΥΡΙΖΑ το εξής αυτονόητο. Πρώτον, ότι εγώ εγγυώμαι ότι η υγεία θα παραμείνει δημόσια με πρόσβαση σε όλους. Και δεύτερον, η στελέχωση όλων των συστημάτων υγείας, επειδή είναι κυρίαρχη και επειδή πρέπει να υπάρξει κίνητρο, δεσμεύομαι πρώτον για την διπλασιασμό των οργανικών θέσεων και δεύτερον για την αύξηση των μισθών των γιατρών, ώστε να μην προσφεύγουν μόνο στον ιδιωτικό τομέα, αλλά να προσφύγουν σε εργασιακές σχέσεις με τον δημόσιο τομέα. Αυτό mm-hmm. λοιπόν το κάνει όλη η Ευρώπη. Δεν είναι κάτι που το λέμε εμείς γιατί είναι προεκλογική περίοδος. Εκτός αν θέλουμε να το κάνουμε και αυτό εμπόριο. Δηλαδή όποιος έχει λεφτά θα πηγαίνει στην αντίστοιχη κλινική και όταν η κλινική δεν μπορεί, να μπορεί να τους παραπέμπει μετά στα κέντρα υγείας. Αυτό είναι το ένα το κρατούμενο. Λοιπόν, υγεία, δημόσιο, αγαθό, με στελέχωση και εξασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα και της πρόσβασης σε όλους. Δεύτερο στοιχείο, κρίσιμο, ναι. Είναι η νησιωτικότητα, mm-hmm. το μεταφορικό ισοδύναμο. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο, δηλαδή πρέπει να επιδοτηθεί η μεταφορά. Πρέπει να δούμε τέτοιες κινήσεις με τις οποίες θα συγκρατηθεί και ο πληθυσμός. Είναι ένα μέτρο και το οποίο έχει εφαρμόσει, είχε ξεκινήσει ο ΣΥΡΙΖΑ και εφαρμόζεται προβληματικά, έχουμε να πούμε. Έτσι. Αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι. Την ίδια ώρα που έχει τη δυνατότητα από τα ταμεία που άφησε η χώρα, στη χώρα ο ΣΥΡΙΖΑ, να δοθούν τέτοια κίνητρα. Το δεύτερο είναι να υπάρξει η τόνωση της ζήτησης για να μείνει κάποιος στο νησί. Πρέπει να τονωθεί η ζήτηση. Πρέπει τα κόστη στα είδη πρώτης ανάγκης και διατροφής να μειωθούν. Γι' αυτό λέμε κατάργηση του ΦΠΑ. Το τρίτο ζήτημα είναι να μειωθούν τα κόστη στην ενέργεια. Γι' αυτό λοιπόν λέμε το εξής. Επαναφορά των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ εννοείται. Έτσι, ναι, ναι. Με μηδενισμό στα είδη διατροφής. Μηδενισμό στα είδη διατροφής, μάλιστα. Ναι. Και το πιο σημαντικό από όλα που λέμε είναι στην ενέργεια. Η ενέργεια λοιπόν με νόμο για τα νησιά, ένα κομμάτι από το ταμείο ανάκαμψης
να κατευθυνθεί στις ενεργειακές κοινότητες, ώστε η αγροτική οικονομία, ο πρωτογενής τομέας και η, αν θέλετε, η τουριστική μεγάλη μάζα του τουρισμού, να έχει πρόσβαση στα προγράμματα των ενεργειακών κοινοτήτων, ώστε να ρίξουν το ποσοστό του κόστους στο 50%. Ναι, γιατί πραγματικά τα καύσιμα στα νησιά των Κυκλάδων έχουν πολύ αυξημένες τιμές σε σχέση με την υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα. Αυτό είναι γεγονός. Ναι, έτσι. Δηλαδή, αν δείτε τις διαφορές, είναι πραγματικά... Τις είδα, αλλά θα σας πω ένα παράδειγμα που είναι ακόμα πιο δραματικό. Η Κύπρος παίρνει πετρέλαιο, βενζίνη κτλ. Από τα ελληνικά διοικητήρια. Ναι. Από τα ελληνικά διοικητήρια. Ναι, ναι. Τα παίρνει από τα ελληνικά και πάει στην Κύπρο το, όλο αυτό το πακέτο. Λοιπόν, έχει μισό ευρώ έως 70 λεπτά παρακάτω τιμή από ό,τι έχει στην Ελλάδα. Χαμηλότερες τιμές από ό,τι η Ελλάδα που προμηθεύεται από την Ελλάδα. Από το ίδιο διελιστήριο και τα λοιπά. Πώς έγινε αυτό? Θαύμα? Όχι. Είναι το ανεξέλεγκτο της πολιτικής του κυρίου Μητσοτάκη. Λοιπόν, αυτόν θα δώσουμε λευκό αξιοδότηση? Ή θα το διαχέουμε την ψήφο μας σε μικρά κόμματα διαμαρτυρίας που δεν ενοχλούν το σύστημα? Χρειάζεται ένα κόμμα εξουσίας. Και ένα κόμμα, γι' αυτό εμείς όλοι που προερχόμαστε από το χώρο του δημοκρατικού σοσιαλισμού, άλλοι που προέρχονται από το χώρο της οικολογίας, άλλοι που προέρχονται από το χώρο της παραδοσιακής αριστεράς, πρέπει να ανταμώσουμε σε ένα μεγάλο ρεύμα ενότητας πολιτικής αλλαγής. Πρέπει το μήνυμα της κάλπης να είναι ανατρεπτικό. Παλεύουμε γι' αυτό. Δεν καταθέτουμε τα όπλα, δίνουμε τη μάχη. Κύριε Τσιόκα, γνωρίζουμε ότι έχετε συμμετάσχει ενεργά στην αναμόρφωση της τοπικής αυτοδιοίκησης στη χώρα μας. Θα ήθελα να μου πείτε πώς βλέπετε τη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης στα νησιά. Μόλις πριν λίγο, ναι, έκανα και μου ζήτησαν και ένα άρθρο σε μια εφημερίδα για αυτό το θέμα. Α, μάλιστα, πολύ ωραία. Τους πρόλαβα λοιπόν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και είναι σημαντικό γιατί οι περιφέρειες πλέον είναι πολύ μεγάλες για τον καθημερινό πολίτη, ενώ αντίθετα ο Δήμος είναι το πιο κοντινό σημείο. Και είχαμε ξεκινήσει πριν από 20 χρόνια, που όταν έφτιαχνα τον νόμο και ήμουν από αυτούς που του συγγράφαμε, ότι η αυτοδιοίκηση πρέπει να έχει αυτοτελείς χώρους από, από το εθνικό πρόγραμμα. Αυτό η Νέα Δημοκρατία το μείωσε. Η αυτοδιοίκηση δεν έχει χώρους. Για όχι, να πλέον να δεν χώρους, έχει. Ναι. Πρέπει να έχει ο Δήμαρχος κολλητό έναν υπουργό, ο οποίος ο υπουργός, έτσι, αν του δώσει κάποιο πρόγραμμα, θα το πει και ποιος θα το πάρει. Ποιον υπηρετεί. Ναι. Πάει σαν λοιπόν, επέτηση στον εκάστοτε υπουργό, ως επέτηση, ο κάθε, έτσι, δήμαρχος για να ζητήσει. Ναι, ναι. Λοιπόν, και κουβέντα οι σημερινοί άρχοντες σε εισαγωγικά της αυτοδιοίκησης, που είναι το διοικητικό τους πλαίσιο, για να εμπλακούν στα προγράμματα τα περιφερειακά, και για να έχουν αυτοτελείς φόρους. Ούτε το ένα κάνουν ούτε το άλλο. Ναι, αλλά το νησί για να ζήσει και γίνεται αλλιώς. Θέλει υποδομές. Θέλει πρόσβαση στα δημόσια αγαθά. Φυσικά. Όπως είναι η υγεία που είπατε πριν, όπως είναι το νερό, όπως είναι το σχολείο, όπως είναι η ασφάλιση. Δηλαδή το ασφαλιστικό σύστημα δεν μπορεί να είναι ιδιωτικό. Και αυτά όλα λοιπόν θα έπρεπε η αυτοδιοίκηση να τα διεκδικεί. Τα διεκδικεί, όχι. Τρίτον, και το πιο σημαντικό είναι, για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τον τουρισμό σε επέκταση χρονικής περίοδου, τι θα έπρεπε η αυτοδιοίκηση? Η αυτοδιοίκηση να αξιοποιήσει το φυσικό μας περιβάλλον. Να παντρέψει δηλαδή τον τουριστικό επισκέπτη πέρα από τη θάλασσα με τη φύση και με την καθετοποίηση σημαντικών παραγωγικών δραστηριοτήτων του πρωτογενούς τομέα. Ακριβώς. Αυτά δεν θα έπρεπε κανονικά η αυτοδιοίκηση να πρωταγωνιστεί διεκδικώντας κονδύλια, φόρους και μέσα, για να πάμε κάποιοι άνθρωποι μπροστά? Πώς θα μείνει ένας νέος αν δεν εμπλακεί με αυτό? Είναι σημαντικά όλα αυτά τα θέματα που θέτεται, κύριε Τσιόκα. Υπάρχει άλλος δρόμος. Αυτό προσπαθώ να πω τόση ώρα. Υπάρχει άλλος δρόμος, τον οποίο τα μίντια, τα συστημικά, θέλουν να τον κρύψουν. Όχι. Οφείλει η χώρα στις δημοκρατίες να φαίνονται διακριτά οι διαφορετικοί δρόμοι και πάνω σε αυτό να ανταγωνίζονται. Άλλες φορές κάποιος θα είναι πλειοψηφία, κάποιος άλλος θα είναι μειοψηφία. Να ανταγωνίσει, να νιώθει την ανάσα του ελέγχου. Το κάθε σύστημα εξουσίας. Ναι. Κύριε Τσιόκα, ποια θα είναι η επόμενη μέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ? Θα έχουμε εξελίξεις μετά από την κάλπη?
Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε ένα μεγάλο άλμα. Ήταν κόμμα διαμαρτυρίας και μετατράπηκε σε κόμμα εξουσίας, γιατί ανταμώσανε όλοι αυτοί οι οποίοι πιστεύουν στην εναλλακτική πολιτική και όχι στη διαχείριση της υφιστάμενης πολιτικής. Θέλουμε δηλαδή ένα άλλο παραγωγικό και κοινωνικό μοντέλο. Mm-hmm. Η επόμενη λοιπόν μέρα, ανεξαρτήτως αποτελέσματα, είναι ότι πρέπει να δυναμώσουμε τον διάλογο, γιατί ο καπιταλισμός, η επιστήμη, κάτι, αν θέλετε, οι τεχνολογίες παρήχαγαν νέες αντιθέσεις. Σήμερα δεν είναι μόνο το κεφάλαιο εργασία. Είναι ο πάροχος και ο χρήστης. Σήμερα δεν είναι μόνο το κεφάλαιο γενικώς. Υπάρχει το χρηματιστηριακό κεφάλαιο και το παραγωγικό κεφάλαιο. Εμείς είμαστε με το παραγωγικό κεφάλαιο. Εμείς είμαστε και με το χρήστη. Άρα ναι, λοιπόν πρέπει τώρα η σύγχρονη αριστερά όχι απλώς να υπερασπιστεί τις κατακτήσεις του χτες και η σοσιαλιστική αριστερά εννοώ, έτσι. Λοιπόν, όχι μόνο να υπερασπιστεί τις κατακτήσεις του χτες, αλλά στις νέες αντιθέσεις που παρήγαγε ο καπιταλισμός να ανοίξει δρόμους. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ το τόλμησε με το σημερινό του πρόγραμμα, δεν το έκανε όμως κοινωνικό κτήμα, για να κάνουμε και την αυτοκριτική μας. Ναι, ναι. Γι' αυτό λέω και η ψήφος μας έχει την κριτική διάσταση. Δεν εκχωρούμε στο ΣΥΡΙΖΑ εν λευκό τα πάντα. Ίσα ίσα, ο διάλογος πρέπει να δυναμώσει ώστε να ολοκληρωθεί και να γίνει ένα κόμμα το οποίο θα μιλάει για τα σύγχρονα προβλήματα και όχι μόνο για τις κατακτήσεις του χτες. Αυτό είναι μια δουλειά που άρχισε να γίνεται και χρειάζεται στη χώρα ένα τέτοιο κόμμα. Λοιπόν, αυτό είναι μόνο το στίχημα της επόμενης μέρας. Και η ανανέωση, όπως είπε και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Αλέξης Τσίπρας, σε συνέντευξή του στο ΜΕΓΑ, που είπε ότι η ανανέωση θα έπρεπε να έχει γίνει χθες και όχι αύριο. Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Απλώς να το παντρέψω λίγο εγώ αυτό. Χρειάζεται ανανέωση, αλλά μην την περιορίσουμε στο ηλικιακό μιας χρήσης. Ανανέωση, ναι, με νέος, νέα στελέχη. Ανανέωση και στις ιδέες και στα προγράμματα. Mm-hmm, ναι. Μάλιστα, κύριε Τσιόκα, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν εγώ σήμερα μαζί μας. Εγώ μου δώσατε μια ευκαιρία να βγάλω έτσι λίγο και την ψυχή μου. Γιατί μέχρι τώρα, έτσι, επειδή φτάσαμε στην τελευταία μέρα, ήθελα να μιλήσω και από καρδιάς και όχι μόνο με τη λογική. Θα σας περιμένουμε να σας δούμε και στο νησί μας, στην Άξο. Χάρηκα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Γεια σας.